Αδερφοί μου, αυτάς τας ημέρες τας οποίας και εμείς διερχόμεθα είναι ημέρα δόξης και ο Κύριος θαυματουργεί εξ ουρανού και ανεβάζει εις όλα τα όμματα του κόσμου τι των Τίμιων Σταυρών. Έχει υψώσει ο Θεός μας θαυματουργικός δια της ιδίας του αγάπης άγνωστον δια ποιο λόγο. Έχει υψώσει σ' όλων των κόσμων των Σταυρών των Τίμιων, την σημαία της Ελλάδος, δια να ειδούν τα έθνη όλου του κόσμου ότι αυτός ο Σταυρός είναι ο φύραξ πάσης της οικουμένης. Μας ανέβασε δια της πίστεως ο λίγων τέκνων της Ελλάδος, οι οποίοι γονίστησαν τα σημέρες αυτάς και είχαν ως βοήθεια των Θεών, είχαν ως αρχήντων την αγάπη ο ένας με τον άλλον και είχαν και εκείνοι οι οποίοι τους παρακολούθουν την εικόνα της Παναγίας μας και την σημαία της Ελλάδος και είπαν και εδοξάστη ο Θεός όπως εδόξασε το Μέγα Κωνσταντίνον ο οποίος του είπε εν τούτο νίκα και ενίκησαν αυτά τα τέκνα της Ελλάδος και θα νικήσουν μέχρι τέλους, θα είναι νικητές μέχρι τέλους, είναι σχέδιον Θεού δια να ειδούν όλα τα έθνη ότι εις Θεός, Θεός μόνος αληθινός, ο Θεός εν της έθνες είναι αυτού, λέγει, θαυματούργησε. Και τας αυτάς ημέρας θα συναχθούν από Ανατολών και Δυσμών έθνη εις την κοιτίδα του χριστιανισμού. Θα έρθουν δια να αγωνιστούν. Πλην όμως, εμείς δεν κατανοήσαμε ακόμα τι πρέπει να έχουμε ως σύμβολο. Και αντί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εδόξασαν το έθνος μας και εδόξασαν το έθνος μας και εδόξασαν το έθνος μας και επολέμησαν και ενίκησαν δια της χάριτος του Θεού, αντί να έχουμε στα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, αντί να έχουμε εν μέσω Αθηνών αυτά τα άτομα τα οποία εδόξασαν την Ελλάδα, οι κυρίαρχοι οι οποίοι κυριαρχούν και κυβερνούν αυτόν τον τόπο έστησαν τέρατα, έστησαν ξώανα με γυαλιά μέσα εις των κυριότερων χώρων των οποίων θα περάσουν αυτά τα έθνη. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο να στήσουν για να δοξαστεί η Ελλάδα. Υπήρχαν πολλά, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει τον φόβο του Θεού δεν ζητεί να ομολογήσει τον Θεό. Και το αποτέλεσμα, αδερφοί μου, εάν τουλάχιστον εντός ενός μηνός πετάξουν αυτά τα εχτρώματα, αυτά τα τέρατα από το μέσο των Αθηνών και να στήσουν τουλάχιστον τον Τίμιο Σταυρό, τίποτε άλλο, θα είναι και αυτό η δόξα της Ελλάδος σε όλον τον κόσμο. Αλλά παρακαλώ θερμός και συμβουλεύω όσοι ακούετε αυτό το θείο κήρυγμα,
θα υψώσετε εις το σπίτι σας την γαλανόλευκον σημαία της Ελλάδος με τον Τίμιο Σταυρόν. Να μπλέει ολόκληρος η Ελλάδα μέσα εις την χάρη του Θεού. Όλα τα σπίτια τα οποία θα είναι μέσα στην Αθήνα να τα δουν τα έθνη και να δοξάσουν τον Θεό, ότι υπάρχει Θεός, Θεός αληθινός, Θεός ο οποίος κυβερνά τα πάντα, Θεός ο οποίος ευλογεί το έθνος μας και την Ελλάδα μας. Από Ανατολών και Δυσμών ύξουσι θα μαζευτούν σε αυτόν τον τόπο, από Ανατολών και Δυσμών θα έρθουν, και είναι η ώρα κατά την οποία η Ελλάδα μας πρέπει να πει ότι είμεθα ορθόδοξον ελληνικών έθνος και εμείς νικούμεν εν το σταυρό του Κυρίου μας, εμείς θριαμβεύομεν εν το σταυρό του Κυρίου μας, θριαμβεύομεν εις την πίστη την ορθόδοξον και εις τον Θεόν των αληθινών. Αδερφοί μου, ο Κύριος μας παρουσίασε σήμερα τον ειδωλολάτρην εκατόνταρχον, ο οποίος είχε πίστη την οποία δεν έβρεν ούτε εν το Ισραήλ. Και είπεν εις τον εκατόνταρχον, είπαγε λέγει στο σπίτι σου και ως επίστευσας αυτό θα γίνει, του λέγει. Ότι πίστην έχεις, του λέγει, θα γίνει. Και την ιδίαν στιγμή, λέγει, εθεραπεύθη ο πες εκείνου. Την ιδίαν στιγμή. Ναι, αδερφοί μου, άραγες θα αξιωθούμε να έχουμε και εμείς τη αυτήν πίστην, την οποία ο Κύριος μας ζητεί από εμάς, οι οποίοι έχουμε την ζωντανή παρουσία Του. Άραγες θα έβρει μεταξύ ημών αυτό το οποίο ζητεί ο Θεός, και αν όχι διατί δεν κινούμεθα, διατί δεν προσπαθούμε, διατί δεν αγωνιζόμεθα, για να έχουμε την ίδια πίστη η οποία λέγει μετατίθει, μεταθέτει όρη. Εάν έχεις, λέγει, πίστη ως κόκκον συνάπεως, λέγει το όρι τούτο μετάβηθη αντεύθεν εκεί και μεταβήσεται. Εάν έχουμε πίστη ως κόκκον συνάπεως ότι ζητήσουμε από τον Θεό και είναι ευάρεστον ενώπιον του Θεού, θα μας το δώσει ο Θεός. Αξίωσε μας, Κύριε, εις τον κόσμο αυτόν να έχουμε την πίστη την οποία ζητείς από εμάς. Αξίωσε μας, Κύριε, δια της πίστεως αυτής να ομολογήσουμε εις τα έθνη ότι Εσύ ο Θεός αληθινός μόνος, ο οποίος κρατάς τα σύμπαντα και διευθύνεις τα πάντα. Μείνον με θυμόν, Άγιε, μείνον με θυμόν, Κύριε, ότι προς εσπέρασες τη και κέκλικεν η ημέρα. Αξίωσε μας, Κύριε, εις τον κόσμο τούτον της αγάπης Σου και στην επουράνιον Σου Βασιλεία να γίνομεν κληρονόμοι. Αμήν.